Επειδή ποιο σε κάλεσε την Τρόικα και ποιο την τραπέζωσε την Τρόικα, επήρε με όλο το Κοράνι. Θέλω κύριοι τη δεξιά, τη ακρεφνού δεξιά, να πω το εξή. Όντω τα προσκλητήρια ετυπώσαν τα κοπέλια τη αριστερά. Αλλά το γάμο εσεί τον εντελέσετε. Εσεί είστε ο Ζενήφη και τον Καπρό, εκατεβάσετε τον Κυπριακό λαό από τα κρεβάτια, κοιμίζετε την Τρόικα και κατεβάσετε να πα στο πάτωμα. Άρα να σε ζήσουν και οι Γαμπρούοι και οι Νύφια. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και αγαπητέ Κνάουα. Είμαι ο Ανθούλης Νικολάου και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα News 5. Μαζί μου όπως πάντα η αγαπημένη μου συμπαρουσιάστρια Βασίλισσα του Τεκολτέ, Ντανιελούδα Καράουα. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην εκπομπή που όλα τα σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει. Παρότι ακόμα οι πατήσεις δεν έφυγαν ακόμα στο μπαζάρι. Μαζί μας λοιπόν έχουμε και τα ατελείωτα πόδια όπως βλέπετε, πάνω στα οποία στέκεται η Ντανιελούδα Καράουα. Αλλά εσείς μόνο θωρείτε, ενεργίζετε. Αφήστε να φερούν, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε και αυτήν την εβδομάδα με την ατελείωτη μάχη Σούπερ Κώστα εναντίον του Σπάιντερ Ρίκου στην νομική υπηρεσία. Έχουμε τουρκοκυπριακές εκλογές. Άλλα αξιοπερίεργα της κυπριακής ζωής. Φόρτωσε μπούτι ράντανι πάνω τους. Συνεχίστηκε και αυτή την εβδομάδα η κόντρα στην νομική υπηρεσία με τον Σπάιντερ Μαδίκο να δίνει 2-8 ώρες καταθέσεις και την αστυνομία να ζητά 6 δακοντήλια τις πένες. 5 αστυνομικοί εγγράφαν που το πρωί είναι στη νύχτα για 2 μέρες. Καλά, το αποτέλεσμα είναι αυτό που ενδιαφέρει τους ακροατές της έγκυρης εκπομπούλας μας. Τι είπε δηλαδή στις καταθέσεις του ο Ρίκος? Τάτσουσε τον Γενικό Εισαγγελέα και τους συνωμότες της Λευκοσίας ή όχι? Το καλό είναι ότι ο Σούπερ Κώστας είπε στους αστυνομικούς να κάνουν ό,τι έρευνες θέλουν. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Τώρα μπορεί να κληθούν για καταθέσεις άλλων 5-6 δικηγόροι, αλλά ο Σούπερ Κώστας δεν δείχνει να φοβάται. Και ο Νίκαρος που ήθελε να διορίσει ανακριτές, τι κάνει τώρα? Ο Νίκαρος, μάνα μου, αφού είπαν τα γαλλικά του στο Σούπερ Κώστα, έγινε πλέον πίσω και είπαν τους κάμετε τι θέλετε. Φακάτε κουλουμπρίνες. Κουλουμίντρες. Κουλουμίντρες. Καλά, πώς είναι με τις κουλουμίντρες τα γαλλικά? Τους είπε, ετους κουλουμιχέ, ετ όποιον παρεί ο χάρος. Σημειώνουμε το τούτο. Ο πρόεδρος μας εκτός από τα ελληνικά και τα αγγλικά μιλάει απτέστως και τη γαλλική. Ουί. Ουί. Δηλαδή αν μπορεί να, αυτοί οι δύο παράγοντες να λειτουργήσουν ως διαπραγματευτικό εργαλείο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι... Γιατί να είμαστε λοιπόν αισθηματίες, γιατί να μπλέκουμε σε παλιό ιστορίες. Πρόεδρε, μαντάν κομμαχάς. Κυρία Χαρίκλια μου, να σε φιλήσω. Χριστός Ανέστη. Είπα ότι από τα σήμερα δεν πρόκειται να ξανανευριάσω. Σιγά που θα ξανανευριάσεις. Αγάπη μου, θα το δεις και δεν θα το πιστέψεις. Είπα ότι δεν πρόκειται να ξανανευριάσω. Ούτε να ξανασύρεις τα σάκι. Τα σάκι,
Ούτε αγάπη μου! Αφού είπε μου τότε ο γιατρός ότι κάνει κακό στις βαλβίδες, γι' αυτό δεν πρόκειται να ξανανευριάσω. Και το Χριστόφ και Αντίτσιρο να μου φέρουν είναι θέμα εκπαίδευσης, αγάπη μου. Έκανα ειδικά μαθήματα στο εξωτερικό. Θέλω πολλά, πάρα πολλά να σε πιστέψω, πρόεδρε, αμα νομίζω δεν θα τα καταφέρω. Κυρία Χαρίκλια μου, με όλον τον σεβασμό, πες μου ό,τι θέλεις να δεις ότι θα μείνω ψυχρεμότατος. Οκ. Πρόεδρε, η Ομονιά και η Σιλάκα έκατσε την του Απόλλωνα. Ένα και ένα γκέι. Ένα και ένα γκέι. Δεν θα νευριάσω, δεν θα νευριάσω. Είδες, αγάπη μου, που δεν θα ξανανευριάσω. Ω, ηρέμη, είναι ψύχρεμος, πρόεδρε. Ψυχρεμότατος, αγάπη μου, Χαρίκλια μου εσύ. Ένα λεπτό για να χρειαστώ βοήθεια. Ρεβέκια! Βέφτια, ο πρόεδρος δηλαδή θα ξανανευριάσει. Είμαι αλλόνα πρόεδρε. Αγαπές μου, δεν θέλω να με ειρωνεύεστε. Ειλικρινά που σας λέω, πέτε ό,τι θέλετε για να δείτε ότι δεν θα ξαναφουτουνιαστώ. Πρόεδρε, ο Λίο έχεις έναν κούλουρο να όχι στην τραπεζαρία. Έναν κούλουρο δα. Καλά ρε αγάπη μου, μωρό ρε. Άλλο ρε αγάπης μου. Πρόεδρε, εγώ. Έλα ρε Μίτς. Λοιπόν, η αδειοδότηση για το καζίνο, να κάνει κανένα χρόνο να γίνει. Ένα χρόνο ρε. Δεν θα νευριάσω, δεν θα νευριάσω. Άλλον αγάπης μου. Πρόεδρε, από βάσιμες πληροφορίες που έχω, οι άντρες και οι κόρες σας βρίσκονται στο Λονδίνο για shopping και κάμαν τις κάρτες σας και συγκάψα, πρόεδρε. Δεν θα νευριάσω, δεν θα νευριάσω. Άλλον αγάπης μου. Πρόεδρε. Ήρθεν η έκθεση για το τερματικό του φυσικού αερίου και λέει ότι εσύ φέρει να κάνουμε τερματικό. Και γιατί αγάπες μου πρέπει να νευριάσω τώρα εγώ? Επειδή πρόεδρε πρέπει να πληρώσουμε 25 εκατομμύρια ευρώ. Για το τερματικό ρε χασικουλέτσο μου. Για την έκθεση πρόεδρε. Για την έκθεση ρε. Άουδε μου σαμαράς. Λόγω, πρόεδρε για την έκθεση. Λέμε με 25 εκατομμύρια, μα νομίζουν ότι κατουρούμε τα ρε! Πρόεδρε, θα νευριάσεις! Θα νευριάσω! Θα νευριάσω! Θα νευριάσω! Θα τους εσύσω! Φέρτε μου κάτι ρε! Φέρτε μου κάτι, κυρία Χαρή! Θα ξανασύρεις τα σάκι! Δεν θα ξανασύρω τα σάκι! Δεν θα ξανασύρω τα σάκι! Και οφείλει να λογοδοτήσει για την πράξη του. Για ποιο λόγο γενικώς η εισαγγελία θέλει να σας καταστρέψει? Πέστε μας κύριε Λοκοκρίτη, για ποιο λόγο θέλει να σας καταστρέψει γενικώς η εισαγγελία? Ευχαριστώ πολύ. Επειδή ακούγονται διάφορα, είστε διατεθειμένος να φέρετε εις πέρας το έργο που έχετε αναλάβει από την αρχή? Έχουμε μαζί μας διδήμονα της νομικής και προφέσορα του συντάγματος κύριον Αλέκο Μαρκίδη. Παρακαλώ. Κύριε Μαρκίδη. Τώρα το είπαμε, αγαπητοί. Ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, κύριος Ρίκος Ερωτοκρήτου. Άλλο Σπάιντερμαν. Έκανε καταγγελίες στην αστυνομία κατά του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κλερίδη. 2024 σελίδες. Μα ποια είναι η ερώτηση σας, αγαπητή μου κυρία Χριστοθέα? Πώς θα λειτουργήσει η δικαιοσύνη σε αυτή την περίπτωση? Όντως έχουμε μπροστά μας μία παραδοξότητα και έχουμε περιπέσει χωρίς φόβο και πάθος σε μία μεγάλη νομική πατάτα. Τι εννοείτε? Σας παρακαλώ πολύ μην με διακόπτετε, επαναλαμβάνω. Η νομική αυτή παραδοξότητα μπορεί να λυθεί με το δίκαιο της ανάγκης, αρχή του Ρωμαϊκού Δικαίου που λέει ξεκάθαρα ότι η σωτηρία του κράτους είναι ο υπέρτατος νόμος, Salvus Republica Suprema Lex Esto. Δηλαδή, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, οποιαδήποτε καταγγελία κατά του Γενικού Εισαγγελέα μπορεί να εξετάσει μόνο ο Γενικός Εισαγγελέας ή θα αποφασίσει ότι δεν υπάρχει υπόθεση ή ότι υπάρχει και θα στείλει τον εαυτό του στο δικαστήριο να δικαστεί ξεκάθαρο. Μα είναι δυνατόν ο κύριος Κλερίδης να καταδικάσει τον εαυτό του? Σύμφωνα με το Σύνταγμα, βεβαιότατα και μπορεί. Όμως ο κύριος Κλερίδης, αγαπητή μου κυρία Χριστοθέα, έχει δικαίωμα αυτήν την απόφαση να την εφεσιβάλει. Πού μπορεί να την εφεσιβάλει? Ατού ο Γαβρίλης, μα στο Γενικό Εισαγγελέα. Και ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί
να κάνει δεχτή την έπεση του κύριου Κληρίδη ή να την απορρίψει και να στείλει τον εαυτό τη στο δικαστήριο. Μα καταλάβει. Άρα ο κύριο Κληρίδη σε αυτή την περίπτωση σίγουρα θα πάει στο δικαστήριο. Κύριε Λέισο, βεβαίω και όχι, γιατί σύμφωνα με το Κυπριακό Σύνταγμα ο κύριο Κληρίδη μπορεί να ζητήσει χάρη. Από ποιον? Μα από το Γενικό Εισαγγελέα, αγαπητή μου κυρία Χριστοθέα. Άρα. Τι άρα. Άρα και κολοτούμπε να κάνει ο Ρίκο ο Σπάιντερμαν. Τον Κληρίδη στο δίχτυ του έντομπιαν. Hey, that's my case, όλα. Μα που ειρίστετε τις μούγες, όλα. Πες τα μπούρα τόρτο κάτω μεσάδα. Μα καλά, άμα θέλουν να πάρουν ένα δικαστήριο μέχρι που να ανοιχτώσει και να ξημερώσει με το κατηγορητήριο στο χέρι. Παράδειγμα του Ρίκου. Δύο λεπτά πήραν το δικαστήριο. Τούτους που εξόφθαλμα διέπραξαν ποινικά δικήματα, θέλω να ρωτήσω από τούτον το βήμα εδώ, εν ονόματι του λαού. Γιατί 26 μήνες δεν πήραν κανένα. Wow, που θα λέγει ο κύριος Βαρουφάκης. Μα πού θα πάμε να σταθούμε, κύριοι! Τρώμε τους διαπραγματευτές, τρώμε τους διοικητές, τρώμε τους εισαγγελείς. Τώρα θα φάμε και τον τραπεζίτη, τον Χούριγκαν. Ο εκτελεστικός διευθυντής της Τράπεζας Κύπρου, Τζον Χούριγκαν, υπέβαλε την παραίτησή του και φεύγει από την Κύπρο τον Σεπτέμβριο. Αλλά πώς ευαρέθηκε εμάς. Ο Νικόλας δήλωσε ότι φεύγει γιατί πήγαινε ο Αβέροφ να γεμώσει την τράπεζα στους συναγερμικούς. Μα ο πρόεδρος της τράπεζας είναι ο κύριος Αριστοδήμα ακόμα και είναι πήρα πρέφα. Όχι, είναι ο Γερμανός ο Άκερμαν και ο μεγαλομέτωχος ο κύριος Ρος. Δηλαδή, επήγαινε ο Φούλη και είπε του Άκερμαν ή του Χούριγκαν ότι θέλουν να προσλάβουν συναγερμικούς. Και βεβαίως δεν επήγαινε, διότι αν επήγαινε δεν θα μπορούσε να ήταν προχτές στη Βουλή. Μα τι λαλείς. Λαλώ ότι αν επήγαινε να τους πει έτσι τσόφταν, θα τον εσύρναν που τον πέπτον όροφο και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλούμε θα ήταν στο τμήμα καταγμάτων του Γενικού Νοσοκομείου με τους γύψους. Και γιατί το λαλεί του το Νικόλας καλό. Κόρη μου, να ζω να σου παραγγέλνω, ξέρω να σου κάνω μάθημα. Επήγαινε προχτές και ψήφισε με τον Αβέροφ τις εκποίησεις. Εντάξει, σήμερα θέλει να κάνει τον κόσμο να ξεχάσει ότι τούτοι δυο εμπάντα μαζί. Εκατάλαβες. Εκατάλαβα, κύριε Νικόλα. Επιέζει να με συγχύσεις. Έναν της παρέτησης, Χούριγκαν, μπορεί να μην είναι εντελώς προσωπικό. Μου είπεν ότι εκτιμώ της οικονομίας και της τράπεζας. Σέκα πολιτικός βγήκε κυριολεκτικά έξω από τα ρούχα της προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη φορολογία. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Έχουμε τώρα την κυρία Γιορκάτση στο παράθυρο της εκπομπής μας για να κάνει τη δική της διαμαρτυρία, κυρία Γιορκάτση. Κυρία Γιορκάτση, διαμαρτύρεστε για τη φορολογία στην Κύπρο μας. Τι με νοιάζει, αγάπη μου, εμένα για τις φορολογίες στην Κύπρο. Τότε. Διαμαρτύρομαι γιατί στις πατάτες τρώω με χρυσά κουτάλια. Μόνο εγώ μπορώ να τρώω με χρυσά κουτάλια. You can leave your hand on. You can leave your hand on. Η αστυνομία δεν κρίνει αναγκαίο να προσφύγει στο Γενικό Εισαγγελέα για την παροχή οποιασδήποτε νομικής συμβουλής μετά την αξιολόγηση της κατάθεσης του Ρίκου Ερωτοκρήτου, αναφέρει σε επιστολή του προς τον Κώστα Κληρίδη, ο αρχηγός του σώματος. Στην επιστολή του, ο αρχηγός της αστυνομίας εκφράζει επίσης έντονο προβληματισμό, καθώς διαπιστώνει την ύπαρξη νομικού κενού. Προκύπτουν πολλά σημαντικά ζητήματα. Εμείς θα την ψηφίσουμε. Λίγο με τη λογική του Ράτα Πλάν, του σκύλου του Λουκ Λουκ που έλεγε ότι για να την υποστηρίζουν αυτοί οι καλοί άνθρωποι πρέπει να είναι καλοί. Ράτα Πλάν! Καλώ όλες τις γυναίκες του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ, παντρεμένες, ελεύθερες, σειράτες, γεροντοκόρες, να βγουν στους δρόμους και όπως προτάξουν τα στήθη τους, μικρά ή μεγάλα, φουσκωτά ή μη, κατά του προδοτικού νομοσχεδίου για την αφαιρεγκαιότητα της δεξιάς καπιταλιστικής κυβέρνησης Αναστασιάδη. Λοιπόν, σώστε την πρώτη κατοικία. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Γυναίκες του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ,
προτάξετε τα στήθη κατά του νομοσχεδίου για την αφαιρεγκυότητα εκτός και αν η κυβέρνηση κάνει δεκτά τα 4 αιτήματα του Προέδρου μας Μαρίνου Σιζόπουλου. Γυναίκες του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕ, πάρτε μέσα τα στήθη σας και έγιναν δεκτά τα 3 από τα 4 αιτήματα μας. Ας είναι και τα 3. Κάτε κύριε, ποιος θέλει, έλα κύριε Κουρουφέξ. Έχω ένα μικρό δεντράκι με στη μέση στην αυλή. Το ποτίζω, το σκαλίζω και το αγαπώ πολύ. Γεια σου, να θέλω και στόλισμα να να θέλουν και στόλισμα, ναι. Φωτούσκια φέραμε. Ουφου. Έμασε κάνει ο πόλεμο τη εισαγγελία, τώρα έχουμε και τον πόλεμο του σούπερ μάρκετ. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για την τροποποίηση του νόμου για τα ωράρια των καταστημάτων. Είναι θεόρατο ερώτημα, κύριε. Να ανοίγουν τα σούπερ μάρκετ, Κυριακή, ή να μην ανοίγουν. Είναι to be or not to be. Εμένα πάντα βολεύκουμε πολλά που ανοίγουν, Κυριακή. Ούλου βολεύκει μα, κόρη σου. Όμω υπάρχει και η άλλη πλευρά. Οι καημένοι εργαζόμενοι που δουλεύουν Κυριακάε. Πρέπει να του δούμε τζετζίνου, να βρουν μια λύση με του εργοδότε του, να τελειώνουμε ένα win-win. Δηλαδή να κερδίζουν όλοι. Βέβαια. Θέλεις κύριε να νείς την Κυριακή, γούστος σου καπέλος σου. Να πληρώνεις όμως κάτι παραπάνω τον υπάλληλο σου που στέκεται για μόνο στο χάρο. 40-30-50% έβρετε τα. Αρέσκει μου. Και κάνετε και κάτι με τα ωράρια των τραπεζών. Μα γίνεται σιόρι τράπεζες να δουλεύουν μόνο πρωί. Εν το πήρετε χαπάρι ακόμα ότι για να πάμε στην τράπεζα φεύγουμε από τη δουλειά μας. Ναι. Αφού για να πάω εγώ τράπεζα, όποτε πάω δηλαδή για μέ, εντάξει, βρίσκω για μέ όλους τους πελάτες που σκαστικούν τις δουλειές τους. Φεύγω από το γύρισμα και πάω και γυρεύκει με παραγωγό και αν είμαι τηλέφωνο. Τι γίνεται. Θέλει κάποια μίλα στα άγγλικα. I speak only Greek. Αγαπητών Πίμνιων, είχαμε ακόμα μια συνάντηση με τον συνάδελφο Μουφτίν, Αταλάη. Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομο, όνομα και πράγμα. Μιλήσαμε για πολλά θέματα που ενώνουν τις δύο θρησκείες μας. Εκκλησιαστική μακροοικονομία, άγιες επενδύσεις, κάθετος εκκλησιαστικός τουρισμός, εκκλησιαστικά προϊόντα από τα Σταυρουδάκια στη Ζιβανία, άγιες αναλήψεις κτλ. Κτλ. Αρχιεπίσκοπος χρυσό, στόμος, πολύ χρυσό, λίγο στόμα. Επίσης, συμφωνήσαμε όπως η Εκκλησία μας παραχωρήσει τεχνοοικονομική βοήθεια στον φίλο Μουφτίν. Χρυσό, στόμος, μεγάλο σεϊτάνιν μπαμπά. Η τεχνική βοήθεια περιλαμβάνει εγκατάσταση ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος Αγίας Τραπέζης στα τεμένη τους, συμπεριλαμβανομένου της παραχώρησης μεγάλου αριθμών παγκαρίων και δίσκων. Χρυσό, στόμος. Επίσης, τουριστική αξιοποίηση μιναρέδων θα γίνει joint venture με εμάς. Αρχικά θα γίνει εγκατάσταση τηλεσκοπίων για παρατήρηση. Φώτα λέιζερ για να φέγγουν το βράδυ. Επίσης, στην κορυφή θα τοποθετηθούν αντένες GSM με ενοικίαση και διαφημιστικές ταμπέλες. Για τον καλό των δύο θρησκειών, με. Και για ένα μικρό ποσοστό των κερδών. Χρυσό στόμος. Με ξέρω και λίγο κρυωμένος, ελπίζω να με σε ταλαιπωρήσω ιδιαίτερα. Τράε με εδώ πατάτα να την αχτεί. Πατάτε σαν την αχτές, λαλό σου. India TV, Happy Hours. Άλλο, τα κάμπανα Άνια Κασμίρ, ένα κόντα πέντε λεπτά, πούρου πούρου πούρου, αμα ύμπρο. Ο πέντη νόλο για την γοητά, γιλό, ρικό, 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 κάνα πάνε, νο, δέκα λίγο, ρε, κάνα γαμή, τέλει, ούλε να πω, ρε, κάνα ρατίνο, μήνα, ρε, ούλε την γοητά και λέει, αμε τροκλειδίδι. Δίκονα με μελένη, ούλε την περίοδο, κατά τεβή, τέμα λίγο την Κύπρο, έτσι πέρι, έτσι πέρι. Είμαι εγώ έκανα εγώ να είσαι κύριε Κον, πέντε εκατομμύρια. Όταν εγώ έκανα κρίκη και εγώ την τρώω, έτσι πέρι, έτσι πέρι. Όταν εγώ γίνεται απέναντι όνειγα, έτσι λίγο, αλλά γίνει και από την πούλη μπαρά κάνα εγώ να είσαι Κύπριο. Έτσι τώρα τράπε τζάνα, εγώ να πρώτα τότε που έκανα τη μεμπολίνη, που έκανα την πίνη, νούτα να δάνειο να πιερωτήνε, δεν πήγαινε. Την πατολογία να γίνει Κύπριακο, μπορούμε να πάμε, 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 πά
να κάνω να πήγαινε πρώτο από ελ, να κάνω να είναι από τον άλλο με το λέμε το, ένα βάνα τρεις όμορια λεπκοντία λεπκοντία. Να κάνω να είναι η Άνια Κασμίρ, ένα κάνω να είναι πουρου πουρου αραγύρω. Πάτε και πια ψηλά, δυο μόντα. Κυρίες και κύριοι, εχάρηκα πολλά το αποτέλεσμα την προηγούμενη Κυριακή. Οι Τουρκοκύπριες ήραν τα ούλα ίσα πανωρέκουν παρέ με τις ψευδοεκλογές τους. Μεγάλη ανατροπή στις τουρκοκυπριακές εκλογές. Το 40% επί θάλασσα, το 28% ψήφισαν Έρογλου, το 27% ψήφισαν Ακιντζή, το 22% ψήφισαν την κυρία Σιμπέ και το 20% κινούν τα κοπελούδιν τον Όζερσάι. Ναι, αλλά μην ξεχνούμε ότι πρόκειται για ψευδοεκλογές. Το αποτέλεσμα της κάλπης δεν αναγνωρίζεται από κανένα. So what? Δηλαδή η ψήφος τους εγκάλπηκε. Βέβαια, και η κάλπη τους εγκάλπηκε, και η ψήφος τους εγκάλπηκε και τα παυσίπονα τους εγκάλπηκα. Τα παυσίπονα εντά σχέση έχουν τώρα. Κόρη μου, άκουσα προχτές κουσκούς. Το Ρικ έστειλε μποτσί τον παρέντο ποταμίτη για ψευδορεπορτάζ. Εντάξει, ο άνθρωπος εζαλίστηκε εδώ και του τσοίλιο τσιπήρα, εντάξει, και ζήτησε έναν παυσίπονο. Εδώ κάντου ένα ψευδοπαυσίπονο, αλλά δεν του έκαμε τίποτε. Ώσπου στράφηκε στις ελεύθερες περιοχές, και εδώ κάντου παυσίπονο κανονικών αναγνωρισμένων. Επέρασε εδώ. Πού, γίνηκε μπερδίτσι. Αφού δεν πίνει χιλιά μου, διρουρίν, 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 θα πίνει σε χαιτία του. Θα πέφτει στα πατώματα, αυτή είναι η θεωρία μου. Κάνει αμπαπάκι, κάνει γεστάρε. Αυλάκι μου, κάνε σαν μάνα αγάπη μου, μην προσμάλλεις αυτό για τον πατέρα σου, να δείτε τι να χωριέται. Κι όλα αυτό γίνει τον αμπαπάτο, είναι ρίπιο μόνοι. Εγώ τι χειρόμα μου λέει, δεν μιλάνε ρε. Ο αδυνατός σου εγκέφαλος δεν μπορεί να συλλάβει με τον πολιτισμό που βλέπεις μόνος. Δηλαδή περί πολιτισμού πρόκειται ρε. Δεν είναι αυτοκίνητο του τώρα. Είναι μια τίτα, είναι ένα κλασικό κόψο. Είναι ο Μπετόβεν σε τροχούν. Εψυγείο σε τροχούν. Δεν μιλάνε ρε σκράπον να είσαι ο πατέρας σου. Κύριε Λέγιου, μανία ρε συνέχεια από την έσυρε. Ξέρεις πόσες γενέζες έφκαλα εγώ με τον ταυτοποιητή σου ή τσάκ, ξέρεις. Πέ μας, παπάκι, πόσες. Κοίταξε, συγκεκριμένα, αν υποθέσουμε ότι είμαι κάτοχος αυτού του αυτοκινήτου εδώ και τρεις μήνες, αν υποθέσουμε ότι στέχει ένα μωράκι την εφτώμα, δηλαδή γύρω στις 39... Ρε, παραγωγήσαμε, ευχαριστούμε. Να μην συμβαίνει στο καφέ. Ήρθε όλο καφέ και πάρκαρα δίπλα στο μοντούλι Coffee Express. Αυτό είναι μόνο σου. Παναγιώτης καφέ. Μίλη καφέ. Κράτα τον πούντο σου και ακούμαστε τώρα με παυλάκι να ξυνηθούν. Εσύ, δεν τα ράξει νεύτε. Ακούμαστε, ακούμαστε. Ύστερα φέρνει ο φούρνος στην πυρά. Είδε σαν να φακάς του παπά με τα πρόσφορα. Κόρακος κοράκου, αϊπελάζει. Αντί να δέρνουν τον γάιδαρο, δέρνουν το σαμάρι. Δεν είναι τα ράσα που κάνουν τον παπά. Δώσ' του χορκά τη σινή. Ιδού στάδιον δόξη λαμπρών. Εντέλεστε. Επαναή μου, για όνομα του κάθουτε Παναία ρε κουμπάρε. Τόση δρόμου στην πρωτεύουσα ήταν ανάγκη να έρθει στο δρόμο των δικών μου ρε κουμπάρε μου διασαλέσει στην πελατεία της δική μου. Ρεστε μου δαμέ, κύριε τόπο, κάνε μου κλικ. Λάβε καλό το φεξίν του, η στάση σαν το Παναής Εξπρές. Εμείς είσαμε εντροπή δαμέ, κες πράγματα σου, φουρτού σου και να πεις. Ρε Παναή μου, μένεις ανταγωνιστικό ρε κουμπάρε, για όνομα του. Αυτό το πράγμα που κάνεις είναι αθέμητος ανταγωνισμός, εντάξει, αφού είναι παχυφανές. Λία μέτρα πιο κάτω ένταση τα γραφεία τα κεντρικά τα δικά μας της εταιρείας που δούλει Coffee Express. Και έστεισα το Παναής Express για να κάνουν παρέα. Παναή, λαλώς την ώρα τελευταία φορά με ο καλόν. Άσχε τρεις φορά. Δηλαδή, να με να καμείς, να με να κάνω. Τίποτε θα κάνω απλώς επειδή θέλω να πιάσουμε τον πρόσωπο να γίνει κόπια, κατάλαβες, πιάσω. Διότι ο Παυλής ο Βουτούλης ο Μίλη μπροστά σου έχει πολλά καλός ανθρωπάκων, ρε κομπάρε, άτι ο Παλαιστής. Μου λευκό μέρα νύχτα με στους ήλιο για νύχτα και ο οικογένεια μου, ρε κομπάρε, να που θέλεις άλλο. Να σύμψω, ρε κομπάρε, εγώ να τίνσω. Όχι, προτιμώ να σύψω η φραπεζού σου. Εγώ να τίνσω είναι η νύχτα μου, ρε. Μα γέστο, ρε, αμέσως, πόσα λεφτά μου σου διατοχή είναι αυτή να δουλέψεις σε μένα, εγώ πάνω στην δική μου διότι σε 6 ευρώ καν ημερησίως. Εγώ παίρνει 3 καθαρά την ώρα. Κύριος Παναγιώτης, πιάνεις με μαζί σου. Δεν να πιάνεις 3, πρέπει να πάνε σε πάνω. Άντε μωρέ, άντε μωρέ, άντε μωρέ, ας σου πάθω τα έξτρα. Ότι κάνω με είναι λάθο ρε Παύλα, έτσι και άμα. Εώφτια. Έωστε ότι καλοσύνη μου, ρε, εσύ κόστηκα νύχτα ρε, πια στη Μολδαβία και φέρατε ρε. Δηλαδή,
ούτε δίνει. Έβαλα την έτσι όμως που λέει ο Λορεούλες και γυαλό μου με κίνδυνο να με κάνει στη φυλακή και να μου κλείσουν την εταιρεία. Να μου κλείσουν την εταιρεία. Και τηλεφωνώ στον εαυτό μου απ' το σταθερό στο κινητό μου. Θα σε κάνει να πονείς σίγουρο παραείσαι. Δεν ξεχνώ. Κατάλαβε, καλά ούτε κάμα. Είναι για να έχεις την δύναμη του πατέρα. Λοιπόν, τώρα όμως πρέπει να μείνει κάποιον για με Παυλάκι μου, όχι που να πάω να βρω άλλη φραπέκι. Όχι. Εμένα με χωρίς. Με Παυλάκι μου. Με δικές μεταλλεύσου. Μην έχεις αυτές τις ανασφάλειες, αγάπη μου. Να έχεις εμπιστοσύνη του πατέρα σου. Κάτσε εδώ με. Έχει. Και θα μείνει πάνω. Αγαπητοί μου φίλοι, αν και το πρώτο ημίχρονο έληξε, κάνετε ένα διαλυματάκι και επανέλθετε δρυμύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο. Πατάτε σαν την ακτέσδαλο σου. Ο κόσμος παρακολουθεί διαρκώς. Και δεν θέλω να έχω ίχνος πιτηρίδας. Αλλά δεν φοβάμαι, γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω. Χρησιμοποιώ Ultrax Men, ειδικά για άνδρες. Δυναμώνει τα μαλλιά και εξαφανίζει την πιτηρίδα. Κοιτάτε, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ultrax. Πιτηρίδα. Τέλος. Να είναι μικρό αλλά ευρύχωρο και κοντά στην πόλη. Ξέρω. Πού πάμε? Πρώτα πάμε Τράπεζα Κύπρου και μετά πάμε στο καινούργιο μας σπίτι. Στη διαδρομή για να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι, ξεκινάς από την Τράπεζα Κύπρου. Για στεγαστικό δάνειο, πρώτα πας Τράπεζα Κύπρου. Τράπεζα Κύπρου. Καλύτερη κάθε μέρα. Κάποιες στιγμές δεν θες να τις χάσεις με τίποτα. Personal Cloud από τα Red. Κατέβασε τώρα την εφαρμογή Personal Cloud από App Store ή Google Play και αποθήκευσε με ασφάλεια φωτογραφίες, βίντεο και επαφές, έχοντας άμεση πρόσβαση από όλες σου τις συσκευές. Ο Νίκος στα καλύτερά του με το Personal Cloud. Ακόμη κάτι καλό από τα Red. Sita Mobile Vodafone. Power to you. Έχω για μητσούς. Έχω για μυάλους. Έχω για τις γιαγιάες. Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος 2015. 17 με 26 Απριλίου στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και στον κινηματογράφο Ζήνα Πάλας στη Λευκοσία. Περάστε κόσμε, χύσω και πουλώ. Είναι ωραίο να μένεις σε επαφή με την ομάδα σου όπου και αν βρίσκεσαι. Κατέβασε το νέο application Live Sports και απόλαυσε εύκολα και γρήγορα από το κινητό σου βίντεο γκολ και φάσεις του Κυπριακού Πρωταθλήματος, UEFA Champions League και UEFA Europa League. Το νέο application προσφέρεται δωρεάν για πελάτες με Red 4. Ακόμη κάτι καλό από τα Red. Οι φιλαθλοί στα καλύτερα τους. Sita Mobile Vodafone. Power to you. Η ΕΣΟ σας δίνει ενέργεια για όλες τις διαδρομές της ζωής. Γιατί ο προορισμός μας καθορίζει το ποιοι είμαστε. ΕΣΟ. Energy lives here. Είσαι εκεί. Έχω κάτι να σου πω. Γρήγορο και ποιοτικό ίντερνετ μέχρι 10 Mbps και με τηλεόραση μόνο 29,90 το μήνα. Τηλεφωνία με 3 ευρώ επιπλέον το μήνα. CableNet. Η επικοινωνία όπως τη θες. Σου. Άκουσες την τελευταία έρευνα που κυκλοφόρησε? Όχι, τι λέει?
Το 46% των πολιτών μας πιστεύουν ότι το Κυπριακό κράτος είναι μια βανανία. 46%? Τα πράγματα δηλαδή χειρότερα από ό,τι τα περίμενα. Γιατί? Γιατί αγάπη μου, μόνο το 46% θωρείτε τα ούλα τα ρεζιλίκια και καρακιζιλίκια που γίνονται σημαίνει ενεχόμενη υπόθεση. Ναι, λέω δηλαδή. Καληνύχτα! Ναι, ξυπνάτε ρε! Για όνομα του Θεού, τραβάτε πίσω σε εμπίρουση. Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις φορτωμένο. Le κουντουμίντρ. Να το σημειώσω. Le πιο παλιό χαρός. Κολομίντρε. Ούλους παλιό χαρός. Αγάπης μου, για να μην με ειρωνεύεστε, πέντε μου ό,τι θέλετε να δείτε ότι δεν θα ξαναφουντουμιάσω. Εσύ τι σε κύριε χάθηκε. Για τον κουλούρο. Για τον κουλούρο. Φέρτε μου όλα τα σάγια να ξανασύρω. Φέρτε μου τα όλα. Φέρτε, πούτε τα σάγια. Φέρτε μου τα κάτι. Φέρτε μου τα κάτι. Γεια. Εξυπνήσει άλλη μέσα μου. Γεια σας. Γεια σας. Μήρε Μαντελίνικα. Πόσο καιρό Κύπρο. Πολλά χρόνια. Άλλο. Τα κάμαρα. Ανιάγας μήρε. Να καλά τελευταία. Την ίδια βαρά είναι Κύπρο. Άλλη Παπουρουπούλου. Εσύ είσαι με το χτινό και πήγα να τονίσω το τελευταίες ειδήσεις. Δεν μπορεί να συλλάβει κοινού επίπεδου πολιτισμό. Έχει πει όχι περιπελετισμού. Επέρασα από δάμε, είδα τον τόπο, έκανε μου κλικ, εσωστό το φεξούι του, είπα ότι φτιάω, εσύ θα δεν το πάνε ζεξτρέ. Εμείς ήρθαμε πρώτοι, δάμε. Επέρα που είσαι δίπλα, πήγαινε το γελμί χαμηλό και γίνεσαι λιποφύς, αλλά μην τα αφήσεις. Πατάτε σαν την αρκέδαλο σου.